έτσι ο Νόλ είχε το πλεονέκτημα να χρησιμοποιήσει το κορμί του Κουφού για να κερδίσει πλεονέκτημα. Επανέφεραν οι Ολλανδοί. Είναι σημείο αναφοράς ο Νόλ για την ολλανδική ομάδα στο low post. Τώρα δεν τα κατάφερε με αυτό το δεξί hook. Ζήσεις για τον Πρίντεζη. Παίρνει το φάουλ αυτός. Πολλές. Εδώ ο Σάφτεναρ που έκανε το φάουλ πάνω στον Γιώργο Πρίντεζη. Πέμπτο ομαδικό για την Ολλανδία. Δύο βολές για τον Πρίντεζη. Παρουσία του Πρίντεζη στο παρκέ μας δίνει το πλεονέκτημα να παίξουμε, να κουμπίσουμε την μπάλα στο χαμηλό post. Το ίδιο όταν θα είναι και ο Περπέρογλου στον αγώνα. Κάποιες φορές. Μία στις δύο βολές, 35-28. 5,5 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Κλόφ. Συνεργάζεται με τον Σάφτεναρ. Αυτός θα δοκιμάσει αμέσως από τα 6,75. Εύκολο rebound του Κουφού. Ο Σπανούλης παίρνει την μπάλα. Εδώ οι Ολλανδοί προσπαθούσαν να χρησιμοποιούνται σε ένα pick and roll με τον Σάφτεναρ. Και με δεδομένη τη φιλοσοφία της ελληνικής ομάδος να βοηθάει ο ψηλός του screener το χειριστή. Ο Σάφτεναρ είναι ένας πολύ καλός παίκτης, έχει καλό shoot. Με το pop-out βρέθηκε ελεύθερος, αλλά ευτυχώς για μας δεν ευστόχησε. Ωραία δημιουργία του Σπανούλη. Αστόχησε ο Ζήσης από τα 6,75. Δεν άλλαξε το σκορ. Πλόφ. Νέο σου τριών πόντων και αυτή τη φορά θα βρουν τον τρόπο από την περιφέρεια. Τώρα με τον Σλάκτερ οι Ολλανδοί και θα μειώσουν στους 4, 35-31. Πρίντεζης, αστοχή. Κλόφ, Σάφτεναρ, Σλάκτερ, Νόρελ. Σάφτεναρ σε μισμάτς με το Σπανούλη, γυρίζει και πετυχαίνει καλάθι, 35-33. Η Ολλανδία πλησιάζει στους 2 και υποχρεώνει το Φώτη Κατσικάρη να καλέσει time out. Πάμε από την αρχή. Ας θεωρήσουμε ότι δεν παίχτηκε τίποτα μέχρι τώρα. 35-33 είμαστε μπροστά. Να το πιάσουμε από εδώ και πέρα το μάτς. Τι λες? Καλή, νομίζω ότι καλή ιδέα, δεν καλή είναι. Ιδέα είναι. Και να ξεκινήσει όπως ξεκίνησε και το παιχνίδι. Κανονικά. Λοιπόν, με η Ολλανδία. Την εικόνα που είχαμε στα πρώτα λεπτά. Οι Ολλανδοί προσφέρουν μια πολύ καλή προπόνηση στην εθνική ομάδα. Ναι, ίσως κάποιοι να περίμεναν ναι. ότι θα έχουμε από το πρώτο δεκάλεπτο μια πολύ μεγάλη διαφορά. Όμως είναι καλό το παιχνίδι. Είναι ανταγωνιστικοί οι Ολλανδοί. Πάμε στον πάγκο της εθνικής μας, τον Κώστα Σκουλά. Κώστα. Σαφώς και δεν είναι ευχαριστημένος ο Φώτης Κατσικάρης από αυτό που βλέπει. Μας βάζουν, λέει, οι Ολλανδοί καλάθι, τρίποντο, ξανά η μπάλα μέσα, ξανά τρίποντο. Πρέπει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία, πρέπει να έχετε καλύτερη επικοινωνία στα pick and roll που κάνουν. Και από εδώ και πέρα θα κάνω αλλαγές με την άμυνα. Δηλαδή πρέπει να δείξουμε περισσότερη διάθεση στην άμυνα και όχι με το τι κάνουμε στην επίθεση. Κουφός αφήνει για το Σπανούλη. Θα του ξαναγυρίσει την μπάλα. Κουφός γυρίζει, δεν σκοράρει, αλλά ακολουθεί την φάση ο Πρίντεζης και με το follow διαμορφώνει το 37-33. Πάμε για λίγο και στο Γιαννινάτου. Το στοιχείο το οποίο διακρίναμε, ενώ είναι εκπληκτικό κάρφωμα από τον Κλοφ, θα δούμε τέτοια και στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Δεφύμνου. Αυτό το οποίο ζήτησε ο Ολλανδός προπονητής είναι να έχουν καλύτερη επικοινωνία οι παίκτες μαζί μεταξύ τους. Κυρίως στα αμυντικά τους καθήκοντα, βέβαια υπάρχει ικανοποίηση γιατί έχουν κλείσει τη διαφορά. Νωρίτερα δεν πήγε καμία βοήθεια πάνω του, βρήκε ανοιχτό διάδρομο ο Κλοφ και κάρφωσε εντυπωσιακά. Ο Καλάθης το αρνήθηκε το κεντρικό διάδρομο. Εδώ είναι η φάση, όχι, είναι η τελευταία αυτή. Με το κερδισμένο φάουλ του Σπανούλη, να η φάση που λέγαμε, η φάση για την οποία συζητούσαμε με το highlight μέχρι τώρα της αναμέτρησης. Από τον Σάβνον Κλοφ, ο Σπανούλης στην γραμμή. Είναι εύστοχο στην πρώτη βολή, 38-35, 3 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Μία στις δύο βολές. Και ο Μάτζαρης στον αγώνα, πηγαίνει στο μαρκάρισμα του Κλοφ. Βήματα, δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση, αλλαγή κατοχής.
Ο Κλοφ με 7 πόντους. Πρώτο σκόρερ για την Ολλανδία. Ο Πρίντεζης με 8. Πρώτο σκόρερ για την εθνική μας ομάδα. Τρία κάτω πάλι. Τον Αντετοκούμπο. Μάντζαρης. Ο Αντετοκούμπο έχει πλεονέκτημα. Θα πάρει το φάουλ. Οι Ολλανδοί κάναν αυτό που... Πετυχαίνει και το καλάθι. Με συγχωρείς Γιώργο. Ναι, ναι. Θα εκτελέσει και μια συμπληρωματική βολή. Και έλεγες για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν το να παίξουν άμυνα οι Ολλανδοί. Κάναν αλλαγή. Υπάρχει ξεκάθαρο μετά πλεονέκτημα 1-3. Και ειδικά με τον Αντετοκούμπο που είναι και ψηλό τριάρι και αθλητικός. Αυτό ζητά και από αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι το σύστημα η εθνική μας ομάδα. Μια τέτοια αντιμετώπιση. Δίνει πολλά πλεονεκτήματα το σχήμα με τους τρεις ψηλούς. Ένα από αυτά είδαμε νωρίτερα με τον Αντετοκούμπο να έχει σαφές πλεονέκτημα μετά την αλλαγή που έκαναν οι Ολλανδοί. Και να παίρνουμε και το maximum από αυτή τη φάση. Το έμεσο τρίποντο για το 41-35, 3 και 14 ακόμη για το ημίχρονο. Πιέζουμε σε όλο το γήπεδο τώρα. Μεγάλη πάσα, άργησε ο Μάντζαρης. Δεχόμαστε καλάθι και φάουλ. Εδώ, γυρισμένη η πλάτη του Μάντζαρη στην μπάλα. Και αφού το δικό μας pressing δεν έπιασε, πετυχαίνουν καλάθι, παίρνουν και το φάουλ, θα εκτελέσουν συμπληρωματική βολή. Απαντάνε στο goal foul του Αντετοκούμπο. Μάτζαρης για το Σπανούλι. Αντίθετα από το screen του Κουφού, αυτός παίρνει το φάουλ. Βλέποντας τα χέρια του προσωπικού του αντίπαλου, αντιπάλου ο Σπανούλης έχει τεράστια εμπειρία. Η ομάδα είναι στις βολές, παίρνει ένα πολύ εύκολο φάουλ. Τώρα θα δούμε τον Αντετοκούμπο στο 4. Γιατί η αλλαγή γίνεται Περπέρογλου Πρίντεζης. Φαντάζομαι ότι ο Αντετοκούμπο τώρα πάει στο 4. Εδώ ο Γιώργος Πρίντεζης. Με 8 πόντους, 3 rebound, 2 assist. Ο Σπανούλης από τη γραμμή διαμορφώνει το 42-38. Και το 43-38 τώρα. Η επίθεση πήγε καλά. Στην άμυνα είχαμε θέματα στο πρώτο ημίχρονο. Στα 17 λεπτά του πρώτου ημίχρονου που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Williams για το Σάφτεναρ. Σταματάει την τρίπλα, εκτελεί από την κορυφή. Είναι άστοχος, εύκολο rebound του Αντετοκούμπο που θα κατεβάσει και σαν playmaker τώρα. Μπορεί να το κάνει. Νάτος εδώ, εναντίον όλων. Χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ είναι διαιτητές. Ξανά η φάση. Τρίπλα για αλλαγή κατεύθυνσης. Αντετοκούμπο πήρε την επαναφορά. Σπανούλης. Σπανούλη στη γωνία είναι ο Αντετοκούμπο. Του δίνει την μπάλα. Δοκιμάζει αυτός για τρεις. Ναι. Στο 3. Το 3. Και βάζει και τα σουτ. Τα βάλε και στην Ξάνθη. 46-38. Αν βάζει και τα σουτ, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εδώ το φάουλ του Σάφτεναρ είναι ένα θέμα. Δεν μπορούν να απαντήσουν. Ο Περπέρογλου σπρώνει την μπάλα πάνω στον Κουφό. Και ο Σπανούλης τώρα. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Σπανούλης με το πόδι ο Σάφτεναρ. 46-38, θα πάμε λογικά πάνω από τους 50 πόντους. Η άμυνά μας είχε κάποια θέματα. Το θέμα είναι ότι θα πάνε και οι Ολλανδοί πάνω από τους 40. Ναι, η άμυνά μας. Νομίζω ότι εκεί θα και επικεντρωθούν οι παρατηρήσεις του Κατσικάρη και του προπονητικού team. Συνεχίζουμε μετά το time out. Σε αυτές τις περιπτώσεις εσείς οι προπονητές τι θέλετε? Χαμηλότερο σκορ στην επίθεση αλλά καλύτερη άμυνα ή να κερδίζετε από την επίθεση? 46-38. Γιατί σου λέω νωρίτερα πριν από το time out ότι εμείς θα πάμε πάνω από τους 50 και μου απαντάς πολύ εύστοχα και αυτοί θα πάνε κοντά στους 40 και πάνω από τους 40. Γιατί κοντά στους 40 είναι ήδη. Ναι, νομίζω το ζητούμενο είναι το εξής, ποιο είναι το δανεικό. Να πας πάνω από τους 50 και αυτοί να πάνε κάτω τους 30. Ναι, αλλά λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι το ζητούμενο είναι η αμυντική συμπεριφορά. Και ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες είναι ένα δείγμα.
χαμηλού επίπεδου όπως είναι η Ολλανδία. Όπως είπα και πιο πριν, οι παρατηρήσεις του προπονητικού team θα είναι σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό τους για την αμυντική μας λειτουργία και την αμυντική μας συμπεριφορά στο πρώτο ημίχρονο. Οι 40 πόντοι σίγουρα είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Γιώργος Βασιλακόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης και πιο δίπλα και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, ο Λάμπης Ταγματάρχης. Στα επίσημα του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην πρεμιέρα του 27ου Διεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ Ακρόπολης. Γύρισαν σε άμυνα ζώνης οι Ολλανδοί. Περπέρογλου οπλίζει, εκτελεί, αλλά δεν θα βρει στόχο. Μένει το 46-38. Κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα. Βρήκαμε το ελεύθερο σουτ. Βίλιαμς. Μένει με τον Αντετοκούμπο. Βίλιαμς τον ακολουθεί. Ο Αντετοκούμπο, αλλά δεν μπορεί να τον σταματήσει εδώ. Έδωσε καμπύλη στο lay-up, στο τελείωμά του. Δύσκολο καλάθι. Του έφτιαξε το τελείωμα, του έφτιαξε την καμπύλη. 46-40. Σλούκας. Συνεργάζεται με τον Κουφό, πασάρει στο Μάντζαρι. Αυτός αμέσως στον Αντετοκούμπο που δοκιμάζει νέο σου τριών πόντων. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ένα λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Σλάκτερ. Με τον Περπέρογλου. Άλλαξαν. Έμεινε ο Κουφός πάνω του. Άκερμπομ. Χαμηλά για τον Όρελ. Περπέρογλου. 3-2 στη λήξη του χρόνου. Δεν σκοράρουν. Αντετοκούμπο. Αλλά η μπάλα έχει χτυπήσει στην πλάτη του Σλούκα. Σωστά η κατοχή δίνεται στην Ολλανδία. Εδώ είναι η φάση, ερχόταν από την εσωτερική ο Σλούκας και πατούσε εκτός τελικής γραμμής. Τα rebound 18 για την Ολλανδία, 14 για την Ολλανδία. Εξαιρετικά η Ολλανδία. Παναφορά για τον Νόρελ. Πάλι παιχνίδι για τον Άμπερτον. Να εδώ Ακερμπομ. Υπό την πίεση του Περπέρογλου θα στοχίσει. Ο Κουφός μαζεύει το rebound και αφήνει για το Σλούκα. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Ελλάδα 46, Ολλανδία 40. Μάτζαρης αφύλακτος, δοκιμάζει αμέσως για τρεις. Δεν θα ευστοχίσει. Οι Ολλανδοί τρέχουν στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Δεν θα βγάλουν ευνηδιασμό. 5-2-5. Σλάκτερ, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Κερδισμένο φάουλ του Κουφού και μας δίνουν δώρο δύο βολές τώρα στα 5 δευτερόλεπτα. Στα 4,5 για την ακρίβεια. Είχαν μια επίθεση να εξαντλήσουν όλο το χρόνο. Εκτελέσανε στα 6 δευτερόλεπτα, κάναν και φάουλ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Τον ακολουθεί ψηλά. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τον σταματήσει ο Αντετοκούμπο. Αλλά έξυπνα στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από το τετραγωνάκι. Ο Βίλιαμς και σκοράρει. Κουφός. Έχει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. 47-40. Χρήστο, 4,5 δευτερόλεπτα. Και 48-40 τώρα. Μια καλή άμυνα θέλουμε χωρίς φάουλ. Ο Μάτζαρης μάλιστα κάνει το ιδανικό. Με σύμμαχο την πλάγια γραμμή υποχρεώνει σε λάθος τον αντίπαλό του. Time out έχουμε για επαναφορά 2 δευτερολέπτων. Πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ελλάδα 48, Ολλανδία 40. Περιμένουμε να δούμε την επαναφορά, Γιώργο. Είναι σίγουρο ότι ετοιμάζει μια ειδική κατάσταση. Πάντως οι Ολλανδοί είχαν μια επίθεση να τελειώσουν το ημίχρονο. Έχουν δεχτεί ήδη πόντους, δύο πόντους από το φάουλ. Και κάναν και λάθος στην επαναφορά. Και κάναν λάθος στην επαναφορά. Δηλαδή μπορεί να τους στοιχήσει 4 πόντους, μπορεί και 5. Η λάθος επιλογή να εκτελέσουν μια επίθεση πολύ πιο νωρίτερα. Από ό,τι έπρεπε. Πολύ γρήγορα στον Κώστα Σκουλά. Στην επαναφορά, στη γωνία δίπλα του, αν βγει να καθαρώσει του Σπανούλη, αλλιώς θα γίνει σκριμ, ταξίδι το Κούμπο και Κουφό για να πάρει την μπάλα από την επαναφορά για κάποιο καλάθι. Για να το δούμε. Ο Ζήσης είναι στην επαναφορά. Η μπάλα στον Κουφό και αυτός θα τελειώσει με το ένα χέρι τη φάση. 48-40. Η επίθεση έγινε. Καλή ήταν η κομπίνα.
ένα κόψιμο, ένα κέρ του Αντετοκούμπο. Άλλη μια αντίθετη ημικυκλική κίνηση σε σχέση με τον Αντετοκούμπο από το Σπανούλ και η μπάλα στο ψηλό. Απλώς νομίζω ότι ο Κουφός θα μπορούσε να ζητήσει την μπάλα πιο κοντά στο καλάθι, να έχει κλειδώσει τον αμυντικό του, ώστε όταν πάει να παίξει ένα εναντίον ενός να είναι σε μικρότερη απόσταση από το καλάθι και να έχει και πιο εύκολο έργο. Αλλά ήταν. Λοιπόν, το 48 μας αρέσει. Το 40 μας αρέσει. Είμαι σίγουρος δεν αρέσει σίγουρα στους προπονητές μας. Και θέλω να πιστεύω ότι η εικόνα μας στο αμυντικό κομμάτι θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Και, λοιπόν, και εκεί θα επικεντρωθούν νομίζω οι παρατηρήσεις του προπονητικού επιτελείου. Ολιγόλεπτη διακοπή, ενώ βλέπουμε και κάποια στατιστικά στοιχεία. Με τον Williams και τον Ackerbom να έχουν από 8 πόντους για την Ολλανδία τον Κουφό και τον Αντετοκούμπο, αλλά και τον Μπρίντεζη από 8 πόντους για την εθνική μας ομάδα. Ολιγόλεπτη διακοπή και επιστρέφουμε εδώ πάντα μαζί με τον Γιώργο Λινιάτη, τον πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική των εφήβων, για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Ελλάδα-Ολλανδία 48-40 έπειτα από το τέλος του πρώτου μισού. Πάμε. Ένα λεπτό. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League,